Καλησπέρα και καλώς ορίσατε στο κλειστό γυμναστήριο της 10, όπου θα παρακολουθήσουμε ένα μάτς για το μπασκετάκι Θεσσαλονίκη Development Summer League ανάμεσα στους Rising Suns και τους Θεσσαλονίκη Avispas. Εδώ βλέπουμε τον Ιακωβίδη από τους Θεσσαλονίκη Avispas και τον Κυριαζίδη από την ομάδα του Rising Suns, έτοιμοι για τον τζάμπολ του αγώνα. Ο διαιτητής σφυρίζει και τον τζάμπολ θα το κερδίσουν οι Rising Suns. Και εδώ ξαλάζει την μπάλα, δώσει στον Κυριαζίδη, ο οποίος σουτάρει για 3 και θα ευστοχίσει στο πρώτο καλάθι του αγώνα. Θα κάνει το 3-0. Τώρα έχουμε τους Θεσσαλονίκη Avispas με τον Όσα στην κατοχή. Την πάω στον Καμαρούδη, ο οποίος φτάρει για 3, άστοχος. Εδώ προσπαθεί ο Λαδόπουλος να φύγει στον ευδιασμό για τους Rising Suns. Προς την μπάλα απέναντι, Μάρκος με την μπάλα, φτάρει, άστοχος. Rebound από τον Καμαρούδη. Ο Λεμεζίδης τώρα με την μπάλα, δώσει απέναντι στον Κώστα, ο οποίος είναι μόνος του. Δίνει στο φως στον Ιακωβίδη, ο οποίος θα γυρίσει εξαιρετικά και θα τελειώσει τη φάση. Θα σημειώσει και αυτός τους πρώτους πόντους για την ομάδα του στο παιχνίδι. Τώρα έχουμε το Λαδόπουλο. Θα δώσει μπάλα στον Κυριαζίδη, θα στράξει ξανά για 3, άστοχος. Μπερδεύονται εκεί πέρα στον Avispas. Τελικός αποδέκτης θα είναι ο Μάρκουλης. Όμως θα υπάρξει φάουλ και έτσι υπάρχει μπάλα κατοχή για τη Rising Suns. Μάρκος στον μπάλα, δίνει στο Λαδόπουλο. Ο Λαδόπουλος όμως θα πατήσει την πλάγια γραμμή και έτσι η μπάλα θα αλλάξει χέρια. Τώρα έχουμε τον Καλούβερο. Παίρνει μπάλα του Λεμεζίδης, απέναντι για ακόμη μια φορά στον ελεύθερο Κώστα, που σουτάρει για 3 με ταμπλό, άστοχος. Rebound του Μάρκουλη. Καλό που θα δώσει στον Κυριαζίδη. Κυριαζίδης θα περάσει εξαιρετικά τους προσωπικούς αντιπάλους και θα σκοράρει. Κάνει το 5-2. Εδώ στον Κώστα, Κώστας διαγώνια για τον Καμαρούδη. Ξανά ο Κώστας θα δει εξαιρετικά του Σολεμεζίδη στην κορυφή της ρακέτας, δυσκολεύεται εκεί πέρα. Εδώ στον Καμαρούδη, όπως σουτάρει για 3. Κώστας θα είναι άστοχος και θα έχουμε rebound από τον Χρουσαλά, που θα δώσει είναι και στο παιχνίδι. Χρουσαλάς τώρα με την μπάλα. Δίνει στον Μάρκο Λαδόπουλος, ο οποίος είναι εξημαρκάρει, σουτάρει για 3, άστοχος. Έχουμε rebound από τον Μάρκο, ο οποίος όμως δεν θα συγκρατήσει την μπάλα. Και έτσι έχουν κατοχή οι Θεσσαλονίκη Avispas. Μια χαμηλή προσπάθεια εδώ πέρα για τους Θεσσαλονίκη Avispas. Θα δώσει την ευκαιρία στο Λαδόπουλο να φύγει στον ευδιασμό. Ο Σαλάς και πάλι στο Αβόπουλο. Ο Αβόπουλος θα ζυγίσει τις επιλογές του, σουτάρει για 3, εύστοχο! Μεγαλώνουν ακόμα περισσότερο τη διαφορά οι Rising Suns. Πλέον διαφάνουν στους 6 πόντους, 8-2 το σκορ. Κώστας θα δώσει στον Σολιμεζίδη. Σολιμεζίδη θα δει εξαιρετικά τον Καλοβέρο. Σολιμεζίδη ξανά. Άρα πηγαίνει στον Ιακωβίδη, κλείνεται από 2. Βλέπει τον ξεμαρκάρι στο Καλοβέρο, ο οποίος σουτάρει, άστοχος. Το rebound το οποίο όμως θα πάρει όσο ο Λιμεζίδης θα είναι εκτός χρόνου. Και έτσι ακόμα μία επίθεση την οποία δεν θα μπορούν να εκμεταλλευτούν οι Θεσσαλονίκη Avispas και έτσι θα μείνουν στους 2 πόντους. Κυριαζίδης τώρα με την μπάλα. Κυριακής θα πάρει το screen, όσοι απέναντι, πολύ ωραία κίνηση του Μάρκουλη, η οποία όμως αποπήκε, έτσι έχουμε μια επαναφορά οι Suns κάτω από καλάθι. Διαζίζει με την μπάλα, θα σουτάρει ένα σουτιόν πόντον, άστοχο, Μάικς πήγε το rebound, τελικώς υποδέχτης θα είναι ο Καμαρούδης και τώρα βγαίνουν στον εμφυδιασμό η Θεσσαλονίκη Αυσπάς, ο Λεμεζίδης. Κώστας θα ερεμήσει, δώσει ο Λεμεζίδης να περάσει κάτω από τη ρακέτα, εξαιρετική πάσα όμως στον Ιακωβίδη, ο οποίος ήταν σαν τρίλερ και θα κάνει το 8-4 μετά από πολλή ώρα η Θεσσαλονίκη Αυσπάς θα βρουν την λύση. Θα ξεκολλήσουν από τους δύο πόντους. Λαβόπουλος. Είναι την πάθος του Μάρκελ. Λαβόπουλος ξανά προσπαθεί να απειλήσει. Θα δώσει την πάθος του Χουσαλά, ο οποίος σουτάρει, άστοχος. Μάκης βγήκε το rebound και έχουμε τελικά η μπάλα στο πόδι του Ιακωβίδη. Και έτσι έχουμε ξανά επαναφορά για τους Suns κάτω από καλάθι. Χουσαλάς. Στην μπάλα στον Κυριασίδη, ο οποίος θα δοκιμάσει το σούτ των πόντων, άστοχο rebound του Καμαρούδη και φεύγουν τώρα στον εμπλιασμό η Αβίσπας. Εξαιρετική πάσα εκεί που πήγε να δει ο Καμαρούδης στο Σολεμεζίδη, δεν την περίμενε ο Σολεμεζίδης και στην μπάλα θα περάσει ανάμεσα στα χέρια του και κατοχή ξανά για τους Suns. Κυριασίδης επικίνδυνη πάση εκεί πέρα, η οποία όμως κλάπηκε από τη δόμα από τον Καμαρούδη να βγει ξανά σε εμφυδιασμό. Ακόμα μια κακή πάσα του Καμαρούδη αυτή τη φορά από τον Κώστα και έχουμε αλλαγές για τη Θεσσαλονίκη Αυσπάς, έξω ο Κώστας και μέσα ο Μαυρίδης. Διαζίδης τώρα, το πώς είναι όμορφα την πάσα στον Μάρκουλη, στο Σολανδόπουλο, ο οποίος στάρει για 3. Θα παίξει εκεί περίεργα παιχνίδι για μπάλα και δεν θα μπορέσει να ευτοχίσει σε αυτό το καλάθι. Και τώρα έχουμε τον Καλοβέρο, την μπάλα. Θα πάρει το screen. Καμαρούδης θα δώσει την μπάλα και πάλι στον Καλοβέρο, ο οποίος θα πάρει τα βήματα, θα στάρει. Θα ευτοχίσει, αλλά θα κερδίσει το φάουλ από τον Μάρκο. Έτσι έχουμε τις πρώτες βολές του παιχνίδι. Πρώτη βολή, εύστοχη για τον Καλοβέρο. Rebound, Μάκης εκεί τελικώς αποδέξει, θα είναι όσο ο Λεμεζίδης, ο οποίος θα σωσίσει όμως, rebound του Χουσαλά. Σκορ 8-5, μείωσαν οι Αυσπάς. Χουσαλά είναι απέναντι στον Κυριαζίδη, ο Κυριαζίδης θα περάσει εξαιρετικά, δεν θα μπορέσει όμως να τελειώσει με το δεξί lay-up και έχουμε rebound από τον Ιακωβίδη. Βλέπουμε το Μαυρούδη στην πρώτη επαφή με την μπάλα, τα κάνει βήματα και έτσι η κατοχή θα επιστρέψει στις Rising Suns. Μάρκουλης είναι πάρα στον Μάρκο να κάνει μια φιλόδοξη πάσα, η οποία όμως αστικά θα κοπεί. Γιασίδης ξανά για ασύλου τριών πόντων, άστοχο rebound του Καμαρούδη, ο οποίος έβαλε πολύ ωραία το σώμα του και έκλεισε τον Μάρκο εξαιρετικά. Καμαρούδης, στάρει για 3, άστοχος. Μάχησε για το rebound και τελικά η μπάλα, η κατοχή είναι για τους Rising Suns. Έχουμε αλλαγή για τους Αυσπάς, για έξω ο Ιακωβίδης. Μέσα ο Μαγούδης. Μαγούδης, μπορείτε. Μια λάθος πάση εδώ πέρα του Λαδόπουλου, θα δώσει την ευκαιρία τώρα σαν πίσω στον εμφυδιασμό. Μια όμορφη κίνηση του Καλοβέρου. χρειάζεται τα έλεγε κανείς. Δεν θα του δώσει την ευκαιρία και ξανά βγαίνουν στον εμφυδιασμό οι Rising Suns. Και με το Χουσαλά θα μπορούσαν να σκοράρουν μετά από αρκετή ώρα και οι Rising Suns. Θα κάνει το 10-5. Καμαρούδης περνάει μια εξαιρετική πάσα στο Σολιμετζίδη. Έχει με σειρά του στο Μαγουδί, ο οποίος θα χάσει το καλάθι, όμως θα κερδίσει το rebound. Μαγουδής τώρα ξαναπερνάει, παίρνει τα βήματα, σουτάρει άστοχο και αυτό. Ο Ψαλάς τελικά θα πάρει το rebound. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ από τον λίγο διαιτητής. Λαδόπουλος τώρα με την μπάλα, θα δώσει τον Κυριαζίδη. Είσαι εξαιρετικά απέναντι στον Μάρκο. Μάρκος έχει ωραία πάσα στο Χρυσαλά, ο οποίος όμως θα χάσει το καλάθι. Καλοντέρος τώρα με την μπάλα. Μαυρίδης. Πάλι στο Καλοβέρο. Μαγούδης, βλέπουμε οι Rising Suns σε μια άμυνα ζώνης. 3-2 και με μπροστά 2 πίσω. Καλοβέρος στην λήξη της επίθεσης. Άστοχο. Πανάση, πώς το λένε? Είχαμε εδώ μια μικρή αλλαγή για τους Rising Suns. Καθώς πήγε εκτός ο Χουσαλάς και πήγε μέσα ο Τζιου. Να αριθμό 1. Λίγο εδώ πέρα να γίνει η λαυσόσα από τον Κυριαζίδη. Λαδόπουλος θα σου πλούν πόντων, άστοχο, rebound από τον Σολεμεζίδη. Τώρα βλέπουμε τον Κώστα, ο οποίος προσπαθεί να βρει στον ενδιασμό. Έχουν γυρίσει όμως οι Rising Suns. Θα πάρει τα βήματα, εξαιρετική φάση στο Μαγουδί. Θα χάσει όμως το καλάθι και έχουμε rebound από τον Μάρκο, ο οποίος βλέπει τον Τζορτζίου στο κέντρο του γηπέδου. Τζορτζίου. Ωραία πάσα στον Μάρκουλη, θα φτάρει, άστοχος και τελικά η μπάλα για τους Αβίσπας. Αβίσπας τώρα στις τελευταίες επιθέσεις του πρώτου δεκαλέπτου. Κώστας και πάσα στο Σουλεμεζίδη. Λίγο να περάσει μια ωραία πάσα στον Μαυρίδη. Δεν την περίμενε όμως, η μπάλα θα περάσει ανάμεσα από τα χέρια του και έτσι έχουμε κατοχή για τους Suns. Έχουμε ακόμα μια αλλαγή για τους Suns. Έξω ο Μάρκουλης και μέσα ο Χουρσαλάς. Γιορτζίου τώρα με την μπάλα. Εξαιρετικά θα μπερδευτεί εκεί πέρα ο Μάρκος με την μπάλα. Κυριαζίδης βλέπει εξαιρετικά απέναντι. Λαδρόπουλος στάρει για τρεις, το οποίο είναι εύκολος. 13-5. Οι Rising Suns βλέπουμε ότι έχουν το καθαρό μυαλό. Παίρνουν σωστές επιλογές στην επίθεση. Οι σωστές επιλογές τους έχουν δώσει ήδη μια διαφορά 8 πόντων. Καμαρούδης τώρα, με την μπάλα. Ας να δοκιμάσει, δοκιμά του σουτ, άστοχο, rebound του Σολεμεζίδη. Το πρώτο δεκάλεπτο όμως θα λήξει 13-5 υπέρ των Rising Suns. Επιστρέφουμε σε λίγο με το δεύτερο δεκάλεπτο. Και επιστρέφουμε για το δεύτερο δεκάλεπτο του του αγώνα. Rising Suns, Θεσσαλονίκη Αυσπάς 13-5. 8 πόντους μπροστά οι Rising Suns. Τώρα έχουμε κατοχή για τους Θεσσαλονίκη Αυσπάς. Οι Rising Suns συνεχίζουν στην άμυνα ζώνης, η οποία αποδείχθηκε αποτελεσματική στο 12 λεπτό. Για να δούμε άμα θα γίνει το ίδιο τώρα. Κώστας, είναι στο Μαγούδι εξαιρετικά. Ο Στάρι εύστοχος, παρά την επαφή που υπήρχε, θα μπορέσει να σκοράρει να κάνει το 13-7. Γιορτζίου τώρα είναι ελεύθερος, Στάρι για 3, άστοχος και έχουμε rebound από τον Καμαρούδη. Είχαν πολλές φορές τη δυνατότητα να τρέξουν το γήπεδο, όμως οι Rising Suns γύρισαν εξαιρετικά στην άμυνα. Τη σταμάτησε με τον χιλιασμό. Τώρα μια φοβερή κίνηση από το Μαυρίδη, ο οποίος σκοράρει. Θα μειώσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Βλέπουμε ότι οι Avispas έχουν μπει εντελώς διαφορετικά στο δεύτερο δεκάλεπτο. Τώρα που φασισμένοι. Για να δούμε, Λαδόπουλος. Είναι στον Μάρκο. Μάρκος εξαιρετικά στον Μάρκο, που θέλει να περάσει, θα κοπεί όμως από τον Καμαρούδη, ο οποίος έρχεται στην πλάτη του. Τελευταίος όμως θα βγάλει ο Μάρκουλης. Έχουμε αλλαγή για τους Rising Suns. Έξω ο Μάρκουλης και μέσα ο Κουρσαλάς. Κώστας. Εδώ στο Καμαρούδο. Ο Μαυρίδη, ο οποίος θα περάσει εξαιρετικά ανάμεσα από δύο παίχτες. Θα χάσει όμως το καλάθι και τώρα έχει πάλι ο Γεωργίου, ο οποίος θα δώσει το Λαδόπουλο. Θα φύγει στον ενθουσιασμό, θα χάσει το αριστερό layup. Στον κυλίτης εξαιρετικά ο Καμαρούδης. Κώστας θα χάσει την μπάλα από τον Γεωργίου. Με ροντέο το τελευταίο λεπτό. Αριστερό layup θα το χάσει και αυτό. Αυτή τη φορά όμως ο Καμαρούδης θα το σταματήσει αντικανονικά. Και έτσι ο Τζορτζίου θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Και έχουμε αλλαγή για τους Avispas. Μέσα εδώ ο Ιακωβίδης και έξω ο Καμαρούδης. Πρώτη βολή εύστοχη του Τζορτζίου. Η βολή όμως θα είναι άστοχη. Η μπάλα θα βγει από τα χέρια του Μάρκο εκτός. Έχουμε κατοχή για τους φιλοξενούμενους. Μαγουδής, περάσει εξαιρετικά, θα χάσει όμως το lay-up. Ο Μάρκος εκεί πέρα δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα. Και έτσι έχουμε ξανά μια ακόμα ευκαιρία για τους Avispas. Θα μου πως θα εκμεταλλευτούν ο Κώστας, θα αφήνει να περάσει, αλλά θα κάνει μεταφορά. Λαδόπουλος τώρα με την μπάλα. Εδώ του Γεωργίου. Στο πόστο Χουσαλάκη εκεί παλεύει. Ένα εξαιρετικό δεξίχου. Πραγματικά πανέμορφο. Θα κάνει το 10-9 και διαφορά. Θα φτάσει και πάλι στους 7 πόντους. Οι Μεσάνς εδώ συνεχίζουν την άμυνα ζώνης, η οποία λειτουργεί με στιγμή στο Λεμεζί, το σουτ άστοχο. Κάτι πάνω στο Λαδόπουλο, δεν θα τη φτάσει όμως. Θα κάνει και το λάθος. Μαγουδής θα ανακτήσει την μπάλα. Κάνει μια ωραία spin move, θα κάνει όμως βήματα φυσικά. Είναι χαμένη ευκαιρία των Avispas να μειώσουν όσο μπορούν το σκορ. Λαδόπουλος, μην υπάρχει και Γιαζίδη. Ίσως ο Γεωργίου, ο οποίος είναι μόνος, θα δοκιμάσει το σουτ, άστοχο, το rebound του Λαδόπουλου, ο οποίος είναι αμαρκάριστος. Θα στάρει ξανά άστοχο και ξανά rebound του Κουσαλά. Θα είναι όμως άστοχος και αυτός. Τρεις ευκαιρίες εδώ πέρα χαμένες για τους Rising Suns, για να μπορέσουν να διευρύνουν ακόμη πίσω τη διαφορά τους. Στο Λεμεζίδη. Είναι απέναντι στον Μαγουδή, ο οποίος στάρει για 3, εύστοχος. Με το ταμπλό όμως. Κάνει το 16-12. Θα μειωθεί μετά από πολύ ωραία διαφορά ξανά στους 4. Κυριαζίδης, το σουτάρει για 3, άστοχος. Σαράς και πέρα προσπάθησε να κάνει ένα footback, δεν μπορεί όμως. Μαγουδής, δίνει στον Κώστα, ο οποίος είναι αμαρκάριστος. Δεν θα δοκιμάσει το σουτ. Θα προσπαθήσει να δώσει την πάρα μέσα στην Ιακωβίδη, θα κοπεί όμως από το Κουσαλά. Γεωργίου τώρα θα δει στον εμφυλιασμό, προσπαθεί να περάσει. Έχουμε τζάμπολ. Έχουμε αλλαγή για τους Rising Suns, έξω ο Μάρκος. Μέσα ο Μάρκος. και έχουμε επαναφορά. Ο Σαλάς τώρα με την μπάλα. Μίσης του Γιαζίδη. Θέλει να περάσει. Δεν πρόλαβε όμως ο Καμαρούδης να βάλει σωστά το σώμα του. Έτσι θα κερδίσει το φάουλ ο Κυριαζίδης και έχουμε ξανά επαναφορά απ' έξω. Με το Κουσαλά αυτή τη φορά. Μάρκουλης δίνει ξανά στο Κουσαλά, ο οποίος σκάρει, εύστοχος θα είναι αμύντης αυτή τη φορά. Βλέπουμε ότι οι Σάνς προσπαθούν με νίκη και με λόγια να κρατήσουν αυτή τη διαφορά που έχουν. Πέρα που φτάνουν οι Αβίσπας μια ανάσα από το να γυρίσουν το παιχνίδι, βλέπουμε ότι οι Suns έχουν τη δυνατότητα και τις δυνάμεις να ξαναγυρίσουν εκεί που ήταν. Παγωδής τώρα θα τελειώσει εξαιρετικά τη φάση μπροστά του Κυριαζίδη. Το Τρεκούβης παραλίγο να κλέψει την μπάλα, δεν προλαβαίνουμε μέσα τη σώση. Θα πατήσει εκτός. Έτσι για ακόμη μια φορά η μπάλα θα πάει στους Suns. Έχουμε αλλαγή για τους Θεσσαλονίκη Αβίσπας. Έξω ο Κώστας. Και μέσα ο Αλοβέρο. Γιαζίδης τώρα πέρασε συνεχικά τον αντίπαλό του. Χάσει για λίγο την μπάλα. Ο Σαλάς προσποίηση. Το σουτ άσοχο. Ο Ιακωβίδης όμως, ο οποίος ερχόταν με φόρα επάνω στον Κουσαλά, θα του κάνει το φάουλ. Και θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Οπότε πολύ θα είναι εύστοχη για το Κουσαλά. Δεύτερη βολή και αυτή εύστοχη για το Κουσαλά. Κάνει το 20-14, ακριβώς στα μισά του δεύτερου δεκαλέπτου. Καμαρούδης, είμαστε στο σύντρο κόπον άστοχο. Ο Γεωργίου τώρα με την μπάλα. Καλώς ο Ραβόπουλο, ο οποίος σουτάρει για 3, άστοχος. Rebound του Μαυρίδη. Καμαρούδης με την μπάλα. Δώ στον Κολοβέρο. Κοντοστέγες για λίγο, φυστάρει τελικά για 3, άστοχο, rebound του Γεωργίου στην κορυφή της ρακέτας, ο οποίος θα τρέξει τώρα τον εκδιασμό, το αφήνει από τον Ραβόπουλο, θα του κάνει, θα κάνει βήματα τελικά. Θα σπαταλήσει ακόμα μια ευκαιρία στο να αυξήσουν τη διαφορά. Ο Λοβέρος τώρα με την μπάλα. Συνεχίζουν οι Suns, αγκάθετης είναι άμυνα ζώνης. Ιακωβίδης, ο οποίος πέσει εξαιρετικά στην κορυφή της ρακέτας ανάμεσα από την άμυνα. Δεν θα μπορέσει όμως να τελειώσει με το δεξί χέρι. Και έτσι έχουμε επίθεση για τους Suns Γεωργίου. Είναι το Αδόπουλο, εδώ προσπάθησε να δώσει στο κόψιμο του Μάρκουλη. Γεωργίου μόνος του σάρει για 3, άστοχος, rebound του Κολοβέρου, ο οποίος είναι να ερευνήσει λίγο το παιχνίδι των Αβίσπας. Καμαρούδης πάρει το σύντριον πόντων και αυτό άστοχο. Γεωργίου ακόμα μια φορά με την μπάλα. Λέει απέναντι το Λαδόπουλο, ο οποίος προσπαθεί να περάσει. Θα δεχτεί όμως το φάουλ από τον Κολοβέρο. Ο Λαδόπουλος στην επαναφορά με τον Κυριαζίδη. Ο Κυριαζίδης προσπαθεί να παίξει το 1-1-1. Καμαρούδης όμως θα παίξει μια εξαιρετική άμυνα και θα βγάλει την μπάλα εκτός. Λαδόπουλος τώρα με την μπάλα. Θα σουτάρει για 3, με ταμπλό άστοχος. Rebound όμως του Μάρκουλη, ο οποίος θα αστοχίσει. Ο Καμαρούδης θα βγάλει εξαιρετικά στον εφηδιασμό το Μαγούδι, ο οποίος θα νικήσει στο 1-2-1 του Γεωργίου. Θα κάνει το 20-16. Κυριαζίδης. Κυριαζίδης του Μαντήσου Ασκάρ για 3, εύστοχος! 23-16 είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ότι κάθε φορά που η Θεσσαλονίκη Αυσπάς προσπαθούν και πετυχαίνουν με μεγάλα λάθη ώστε να μειώσουν τη διαφορά. Οι Rising Suns βρίσκουν την απάντηση και ξανασέουν τη διαφορά στην αρχική τους μορφή. Κολοβέρος τώρα με την μπάλα. Περάσει εξαιρετικά τώρα δόπλο. Καμαρούδη στάρει για 3 στη λήξη του χρόνου, άστοχος. Rebound. Διαζίδη. Διαγύρισε θα πιεστεί εδώ πέρα. Θα δει ξεμακάρει στο Λαδόπουλο που στάρει ένα ακόμα τρίποντο. Άστοχο όμως και αυτό. Πάλι εδώ πέρα του Τζιού να κλείψει την μπάλα. Μαγουδί, στάρει για 3 με ταμπλό εύστοχος. Κάνει το 23. 19 και έχουμε time out. Επιστρέφουμε σε λίγο. Και επιστρέφουμε μετά από αυτό το time out. Το σκορ είναι 23-19. 1:50 πριν από το τέλος της δεύτερης περίοδου. Τους βλέπουμε τώρα και τη Θεσσαλονίκη Αvispas σε άμυνα ζώνη. Το Σαλάς παστάρει άστοχος. Επέξαν και αυτοί μετά από αυτό το time out να εφαρμόσουν την άμυνα ζώνη για να σταματήσουν αυτά τα τρίποντα, τα σουτ. Ιακοβίδης, περάσει μέχρι μέσα, θα κοπεί όμως αντικανονικά. Και έτσι ζητάει δύο ελεύθερες βολές. Όχι, είναι από κάτω, με συγχωρείτε. Το που λέγαμε πριν είναι ότι θα σταματήσουν έτσι την έλευση των Rising Suns στη ρακέτα. Είναι συνήθως αυτό που κάνουν οι Rising Suns, να παίρνουν μέχρι μέσα και να σπάνε την μπάλα στο τρίποντο. Και έτσι γίνουν πολλά αμαρκά στα σούτ, έτσι επιλέξαν την άμυνα ζώνη. Αμαρούδης, στάρι, άστοχος, παραλεύει και για το rebound όσο Λεμεζίδης. Το rebound όμως το τελικό θα το πάρει ο Μάρκος. Τώρα Γεωργίου, γιατί θα χάσει την μπάλα από τον Λεμεζίδη. Μπορεί να δει όλη η ομάδα του, δεν τους άκουσε. Κόστος τώρα βγαίνει στον εμφυδιασμό, θα δώσει πάση στον Λεμεζίδη, θα χαθεί. Σαλάς, στάρει, εύστοχος από Σαλάς, από την κορυφή της ρακέτας. Κώστας τώρα με την μπάλα. Έχει μαγουδί. Καμαρούδης θα πάρει ένα σουτ που πήρε άστοχο. Τώρα έχουμε τον Τζορτζίου με την μπάλα. Στις τελευταίες επιθέσεις του δεύτερου δεκαλέπτου, του Διαζίδης για 3 άστοχος. Άκουσε εκεί πέρα πάλι για το rebound, δεν θα το πάρει όμως. Θα το πάρει ο Ιακοβίδης, θα δώσει πάνω στον Κώστα και έχουμε τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου. Μάρκος Κώστας πιέζεται. Έχουμε φάουλ. Και έχουμε επαναφορά με τον Κώστα για τη Θεσσαλονίκη Avispas. Καμαρούδης, στα στάρια 3, άστοχος. Έχουμε τον Τζορτζίου, τελευταία κατοχή του παιχνιδιού. Κάνει μου λάθος πάσα. Από τον Κώστα από τη Θεσσαλονίκη Avispas για να οργανώσουμε την τελευταία επίθεση του δευτέρου δεκαλέπτου. Επανερχόμαστε σε λίγο και επανερχόμαστε για την λήξη, την τελευταία επίθεση του συναρπαστικού πρώτου ημιχρόνου. Με τις Avispas να έχουν τον τελικό λόγο. Μαγουδής προς την πάσα στον Σολεμεζή, στον Ιακοβίδη. Ιακοβίδης στο στάρι, εύστοχο! Κάνει το 25-22, το οποίο θα είναι και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Επαναρχόμαστε σε λίγο με την τρίτη περίοδο. Και επανήλθαμε τώρα για το τρίτο δεκάλεπτο του συναρπαστικού αγώνα Θεσσαλονίκη Avispas Rising Suns 22-25. Μετά από αυτό το πανέμορφο τρίποντο buzzer beater του Ιακοβίδη, οι Avispas κατάφεραν να μειώσουν στους 3 πόντους οι οποίοι και τώρα έχουν κατοχή με τον Καμαρούδη, ο οποίος σουτάρει τρίποντο άστοχο, rebound του Σολεμετζίδη, ο οποίος είναι μόνος, θα χάσει όμως το καλάθι. Έχουμε rebound από τον Κυριαζίδη, μπερδεύονται για λίγο οι Suns. Μάρκο Τζιλικά κατεβάσει την μπάλα, θα χάσει όμως την μπάλα από τον Μαγουδή, ο οποίος θα στείλει διαφορά στον έναν πόντο. Και πλέον το μάτς παίρνει φωτιά. Λαδόπουλος, δεν υπάρχει Τζορτζίου, θα δοκιμάσει σου τριών πόντων, άστοχο, rebound του Καμαρούδη. Πώς θα προσπαθεί να αφήσει ευθυδιασμό, γίνεται από τον Τζορτζίου πάρα πολύ όμορφα. Τους Μπάσο, οι Σολεμεζίδη γενικά πιέζουν οι Rising Suns στις πρώτες φάσεις της περίοδου. Κώστας θα δώσει στο Σολεμεζίδη, ξανά στον Κώστα, περνάει υπέροχο, θα στάρει άστοχος και έχουμε λήξει της επίθεσης. Ο Συμπάλα δεν ακούμπησε στη Στεφάνη για να ανανεώσει. Με ένα γρήγορο φάουλο εδώ πέρα του Καλοβέρου που προσπάθησε να κλείψει την μπάλα. Δεν μπορούσε όμως και έτσι έγινε φάουλ. Ραδόπουλος βάζει θετικά το σώμα του, δώσει την μπάλα στον Μάρκο. Μάρκος προσπαθεί να περάσει, δεν μπορεί. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ, καμία επαφή. Και έτσι έχουμε επαναφορά για τους γηπεδούχους. Τζορτζίου μακάρισε, θα δώσει τον Κυριαζίδη, περάσει εξαιρετικά όλη την ομάδα του Αναβίσφας και θα πετύχει έναν ενόχλητο, θα είναι ένα lay-up. Κώστας τώρα με την μπάλα, Νίκος Καμουρίδη, κλέψε όμως την μπάλα εδώ πέρα η Suns, εξαιρετική πάση του Κυριαζίδη και του Τζορτζίου, ο οποίος θα πετύχει το αριστερό layup και θα εκεί που η διαφορά έχει φτάσει στον ένα μόλις πόντο. Είχαμε δύο πολύ καλές επιθέσεις των Suns, η διαφορά θα φτάσει και πάλι στους 5. Για άλλη μια φορά εδώ πέρα άμυνα ζώνης για τους Suns, έδειξαν όμως οι Avispas ότι μπορούν να τις πάσουν ειδικά στις πρώτες επιθέσεις. Καμαρούδης στάρει για 3, άστοχος, rebound του Κυριαζίδη, ο οποίος ψάχνει να φύγει σε ευθυαστό και ακόμη μια φορά δίνει την μπάλα στον Τζορτζίου. Την φορά όμως κλείνεται, Κυριαζίδης περνάει ξανά στον Τζορτζίου, στο Λαδόπουλο, στάρει για 3, έστοχο! Θα μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Θα φτάσει στους 8 πόντους. Κώστας δίνει την μπάλα εξαιρετικά στο Λεμεζίδη, ο οποίος όμως θα χάσει αυτό το φαινομενικά εύκολο καλάθι. Κυριαζίδη προσπαθήσει να βγάλει μια πάση στον ευθυδιασμό, Λαδόπουλος όμως θα μπερδευτεί, χάσει την ισορροπία του και έτσι έχουμε κατοχή για τους φιλοξενούμενους. Σολεμεζίδης θα κάνει τον Κώστα, ο οποίος είναι μόνος του, τον καλύπτει όμως γρήγορα του Τζορτζίου, θα δεχτεί το screen. Σολεμεζίδης θα χάσει την μπάλα από τον Κυριαζίδη, ο οποίος θα φύγει στον ευθυδιασμό, θα δώσει σχετικά την μπάλα στον Τζορτζίου, ο οποίος εύκολα θα τελειώσει τη φάση και έχουμε time out από τους Θεσσαλονίκη Αβίσπας. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της 10 μετά το time out που αναγκαστικά πήρανε οι Avispas για να σταματήσουν λίγο το ρυθμό των Rising Suns, να οργανώσουν καλύτερα την επίθεση αλλά και την άμυνά τους. Και με κατοχή τώρα με τον Κώστα. Σολεμεζίδης περνάει εξαιρετικά, θα χάσει και αυτό το καλάθι, rebound από τον Μάρκο. Μάρκολης τώρα με την μπάλα, Μάρκος, θα κοπεί εξαιρετικά από τον Καμαρούδη, ο οποίος θα κατεβάσει και την μπάλα. Κώστας ρίχνει το Μαγουδί, ο οποίος θα προσπαθεί να περάσει κάτω από το καλάθι, θα χάσει όμως το lay-up, θα δεχτεί το foul από τον Μάρκο. Και έχουμε βολές για τον Μαγουτζή. Οπότε βολή άστοχη. Δεύτερη βολή και αυτή άστοχη. Rebound όμως του Ιακωβίδη, ο οποίος και αυτός θα δεχτεί το φάουλ. Πάμε στην προσπάθεια. Γι' αυτό και θα εκτελέσει και αυτός δύο βολές. Πρώτη βολή εύστοχη αυτή τη φορά για τον Ιακωβίδη. Δεύτερη βολή όμως είναι άστοχη και έχουμε rebound από το Κουσαλά. Έχουμε εδώ πέρα οι Avispas προσπάθησαν να κλείσουν με double deal τον Μάρκο. Δεν θα μπορούσαν όμως να το κάνουν αποτελεσματικά και έτσι θα δεχτεί το φάουλ από τον Θεσσαλονίκη. Κουσαλά δίνει στον Παπόπουλο πίσω σουτάρει για 3, εύστοχος! «37-25» Μπορούσε για ακόμα μια φορά εδώ οι Suns να πετύχουν ένα καλάθι. Ο Άσος Λεμεζή θα προσπαθήσει να φτάσει προς το καλάθι. Θα κοπεί όμως αντικανονικά από τον Μάρκουλη. Επίθεση 14 δευτερόλεπτων τώρα για τους Avispas. Κώστας με την μπάλα, τον Ιακωβίδη. Στο Λεμεζής λέει απέναντι εξαιρετικά. Μπάσα Κώστας, στάρει για 3, εύστοχος! Μετά από πολλή ώρα οι Avispas και συγκεκριμένο Κώστας θα ευστοχίζουν σε ένα καλάθι, απαντώντας έτσι στο προηγούμενο τρίποντο. Μάρκουλης τώρα με την μπάλα. Ξανά σε αμυναζόνηση Avispas Τζορτζίου. Το απέναντι στο post, τον Μάρκο, εκεί θα πάει η μπάλα. Να πει τον Μάρκουλη, δεν θα μπορέσει όμως, αλλά ούτως ή άλλως είχε λήξει ο χρόνος της επίθεσης. Πώς θα φέρουμε την μπάλα. Μίνει στο Καμαρούδι, ο οποίος σουτάρει για 3, άστοχος, rebound από τον Ιακωβίδη, μακρινό, εξαιρετική πάσα και πάλι στον Καμαρούδι. Προσπαθεί να περάσει, ο Λεμεζίδης δίνει στο Μαγουδί, παίρνει τα βήματα, κάνει και το δεξί lay-up, δεν μπόρεσε. Επίσης έχουμε έναν τραυματισμό του Μαγουδί. Και έχουμε αλλαγή για τους Avispas. Έξω ο Κώστας και μέσα ο Μαυρίδης. Που βλέπουμε ο Μαγωδής δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, είναι μια χαρά. Και έτσι συνεχίζουμε τον αγώνα με τον Τζορτζίου στην επαναφορά. Λαβόπουλος τώρα με την μπάλα. Το στάρει για 3. Άστοχο. Rebound του Ιακωβίδη, ο οποίος προσπαθεί να ψάξει την πάση του ευθυδιασμό. Το Μαγωδί δεν θα μπορέσει, όμως θα κλαπεί από τον Τζορτζίου. Και έχουμε τεχνική ποινή στον Μαγωδί για διαμαρτυρία. Και έχουμε και αλλαγή φυσικά, θα βγει ο Μαγωδής και θα μπει ο Καλοβέρος. Γελίσει την βολή ο Χουσαλάς, άστοχη. Και έτσι έχουμε κατοχή από τα πλάγια για τους Suns. Γεωργίου τώρα. Ανεβεί το screen. Περάσει πολύ όμορφα την μπάλα στον Χουρσαλά, ο οποίος σουτάρει και θα ευστοχίσει ένα από τα πολλά δίποντα που έχει βάλει στο σημερινό αγώνα ο Χουρσαλάς. Θα στείλει για πρώτη φορά τη διαφορά πάνω από τους 10 πόντους. 3,5 λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Μαυρίτης που κάνει μια λάθος πάσα και έχουμε προς πίσω. Όπως ο Καμαρούδης δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα εντός του μισού γηπέδου. Και έτσι έχουμε επαναφορά με τον Μάρκουλη. Πίτησε 14 δευτερολέπτων. Το έχουμε ξανά προς πίσω, τη φορά από τον Ζορτζίου. Ακόμα μια λάθος πάσα από τον Κολοβέρο και έχουμε φάουλ. Λαδόπουλος τώρα στην κατοχή. Στον Μάρκουλη. Χουρσαλάς, αποτιμάσου του 3 πόντων, άστοχο. Κατοχή για τους Αβίσπας. Καμαρούδης, αποτιμάσου του 3 πόντων, άστοχο, rebound του Ιακοβίδου που έβαλε εξαιρετικά το σώμα του. Σολεμεζίδης ξανά στο rebound, παλεύουνε, θα κοπεί από τον Κουσαλά. Έτσι έχουν ξανά η ίδια κατοχή, 11 δευτερόλεπτα να απομένουν για την επίθεσή τους. Σολεμεζίδης βρίσκει τον Ιακοβίδη, που είναι ξεμαρκάριστος, το αφήνει το σουτ. Λέξουμε του Σολεμεζίδη, ο οποίος σουτάρει, άστοχος, rebound του Κουσαλά, ο οποίος πήδηξε ψηλότερα από το Μαυρίδη. Είναι ο Σολεμεζίδης για ακόμη μια φορά πιέζει. Τζορτζίου θα περάσει εξαιρετικά, θα στάρει κιόλας μπροστά από τον Ιακοβίδη. Αυτό όμως θα είναι άστοχο. Και έτσι έχουμε τον Καμαρούδη. Σταθεί να τρέχει το παιχνίδι, βλέπει εξαιρετικά τον Σολεμεζίδη, ο οποίος στάρει, άστοχος, rebound του Τζορτζίου. Τώρα φεύγουν οι Suns στον εμφυδιασμό. 2 εναντίον 1, εξαιρετική πάσα του Τζορτζίου στο Λαδόπουλο, ο οποίος θα κάνει το 41-28, 2 λεπτά πριν από το τέλος. Καμαρούδης με την μπάλα. Προς να δεχτεί το screen δεν μπορεί, η Ακοβίτς περνάει εξαιρετικά μια πάσα στον Σολεμεζίδη. Δεν θα μπορέσει όμως για ακόμα μια φορά να ευστοχίσει. Έτσι έχουμε επίθεση με το Λαδόπουλο. Λαδόπουλο. Καλά. Τζορτζίου, θα δοκιμάσει το σουτ, άστοχο, rebound του Ιακοβίδη, ο οποίος δεν χρειάζεται να κάνει και πολλά. Ο Μάρκος είναι αρκετά κουρασμένος, μια λάθος πάσα εδώ πέρα. Τελικώς θα προδείξει ο Μάρκουλης, ο οποίος εκεί επιδιώκει το φάουλ, δεν θα το πάρει. Έχουμε τώρα κατοχή με του Τζορτζίου. Κουρσαλάς κάνει μια ωραία προσποίηση, θα δοκιμάσει το σουτ, άστοχο. Rebound από τον Μάρκο, δεν θα μπορούσε να συγκρατήσει την μπάλα. Έχουμε αλλαγές για τους Αβίσπας. Μέσα ο Κώστας, έξω ο Καμαρούδης. Θα συμπέρνουμε στο τελευταίο λεπτό του 10 λεπτού. Το Λεμεζίδη Ρώσι Κολοβέρο, που θα κλειστεί, ξεφυγεί άμυνα το Suns, Μαυρίδης για 3, άστοχος. Και έχουμε ένα λάθος από τον Σολεμεζίδη. Ο Σολεμεζίδης φύριξε 3 δευτερόλεπτα. Αγώνος Suns για σχεδόν 2 επιθέσεις. Και όμως είναι 45 δευτερόλεπτα, για να δούμε τώρα. Μάρκος. Θα δώσει μια πάσα στο Λαδόπουλο, ο οποίος θα είναι λάθος και θα αναγκαστεί να κάνει μπρος πίσω. Επίθεση τώρα για τους Αβίσπας με 14 δευτερολέπτων. Τώρα έχουμε τον Κώστα στην μπάλα. Γιακοβίδης. Πήρε τον Λαδόπουλο, θα δώσει τον Κώστα, ο οποίος σουτάει το σουτ, άστοχος. Rebound του Σουλεμιτζίδη όμως, ο οποίος θα βάλει το putback. 10-30 δευτερόλεπτα. Τζορτζίου πιέζεται για ακόμα μια φορά, δίνει την μπάλα στον Κυριαζίδη, ο οποίος σουτάρει για 3. Άστοχος! Και έτσι η τρίτη περίοδος με αυτό το τρίποδο του Κυριαζίδη θα λήξει 44-30. Επιστρέφουμε για την τέταρτη και τελευταία περίοδο του αγώνα. Και επιστρέφουμε για την τέταρτη και τελευταία περίοδο του συναρπαστικού αγώνα. Το σκορ είναι 44-30. Έχουμε επαναφορά τώρα για τη Rising Suns. Και ο Δουγητέτου μου του Δουγητζίου. Κυριαζίδης με την μπάλα. Δώσε το Λαδόπουλο, όπως θα δοκιμάσει το σουτ, το οποίο θα είναι άστοχο. Και έτσι έχουμε τώρα επίθεση με τον Κώστα, ο οποίος κλείνεται από δύο εξαιρετικά. Θα δει όμως τον ελεύθερο Μάγουδη. Κώστας στη γωνία, το στάρ για 3, άστοχος. Rebound του Μάρκουλη. Άχιτε εκεί για το rebound. Κυριαζίδης πήγε στον ενθουσιασμό. Πάει και τα βήματα, δεν θα μπορούσαμε να τελειώσει. Θα δώσει πάνω στο Λαδόπουλο, που σουτάρει για 3, άστοχο. Κώστας για ακόμα μια φορά στο κατέβασμα της μπάλας. Γιακοβίδης είναι μόνος, δοκιμάζει το σουτ, άστοχο. Rebound του Σελεμεζίδη, ο οποίος αυτή τη φορά όμως θα δεχτεί το φάουλ. Το φαουλά από το Χρυσαλάκι θα βαρέσει δύο ελεύθερες βολές. Θα αστοχίσει την πρώτη βολή. Πατάσιο όμως η δεύτερη βολή. Τζορτζίου τώρα. Κυριαζίδη, Κυριαζίδη εξαιρετικά. Το Κουτσαλό που είναι μόνος, θα ευθυγήσει ακόμα μια φορά. Χαράς εξαιρετικός σε όλο το παιχνίδι. Φανταστικό mid-range shoot μέχρι στιγμής. Κώστας τώρα με την μπάλα. Γιακοβίδης ξανά στον Κώστα. Ποιος περνάει εξαιρετικά από το καλάθι, δίνει την πάση στον Γιακοβίδη, μπερδεύεται εκεί πέρα. Στον Μαγουδί, ο οποίος σουτάρει για 3 με ταμπλό άστοχος. Λαδόπουλος, ο οποίος προσπαθεί να βγει στον ενθουσιασμό. Κυριαζίδης είναι ελεύθερος, σουτάρει για 3, άστοχος. Rebound του Γιακοβίδη. Κώστας, λεπτός του Λιμιτίδη. Και θα τελειώσει εξαιρετικά τη φάση, θα βάλει ωραία το σώμα του για να μπορέσει να τελειώσει εξαιρετικά με το δεξί χέρι. Τζιου για ακόμα μια φορά πιέζεται, περνάει όμως φανταστικά ανάμεσα από δύο αντιπάλους. Και όσοι πάνε Κυριαζίδη, Λαδόπουλος και πάλι στον Τζιου θα την προστήσει και θα δώσει μια φοβερή πάσα στον Χουσαλά, ο οποίος θα είναι μόνος του, καθώς θα κομπλήσει βγει για να βοηθήσει τους συμπαίχτες του. Και το σκορ θα φτάσει στο 48-33. Καλοβέρος είναι στο Μαγουδί, μια σπηλή κοστέ να περάσει, θα δεχτεί όμως το φάουλ. Θα εκτελέσει δύο βολές. Έχουμε όμως αλλαγή πρώτα για τους Αβίσπας, καθώς βγαίνει ο Σολεμεζίδης και μπαίνει ο Καμαρούδης. Άστοχη όμως για τον Μαγουδί, με συγχωρείτε. Έχει πολύ και αυτή άστοχη. Προλαβαίνει εξαιρετικά όμως εκεί πέρα το rebound ο Σαλάς και έχουμε κακοχή για τους Suns. Η Γιαζίδης περνάει όλη την άμυνα, είναι μια πάση του Τζορτζίου, Τζορτζίου εξαιρετικά στον Σαλά, ο οποίος θα χάσει αυτή τη φορά το lay-up. Παγουδής περνάει όλη, κάνει ένα δεξί lay-up, άστοχο. Λυπάμαι μακρινό του Τζορτζίου, ο θέλει να τρέξει τον εμφυδιασμό. Περνάει όλους, Λαδόπουλος με ταμπλό, άστοχος. Κώστας ώρα, είναι μόνος στην επίθεση, δεν έχει γυρίσει η ομάδα του. Βλέπει το Μαγουδί, ο οποίος το κόψει εξαιρετικά και θα εξτοχίσει. Μειώνουν οι Αμπίσπας όσο μπορούν. Λαδόπουλος. Λίξε Τζορτζίου, Τζορτζίου στο στάρι για 3, άστοχος. Πάλεψε εκεί για το rebound ο Χουσαλάς. Την παρά όμως θα βγει εκτός από τα χέρια του. Και έχουμε τον Κώστα εδώ, στην κατοχή. Μαγουδής. Βλέπει τον Κώστα που είναι μόνος, θα δοκιμάσει το shoot, το οποίο θα είναι εύστοχο. Θα φτάσει η διαφορά στους 10 πόντους και θα αναγκάσει τους Rising Suns να πάρουν το δικό του time out. Επιστρέφουμε σε λίγο. Και επανερχόμαστε μετά από το time out, το οποίο αναγκαστικά πήραν οι Rising Suns, καθώς είδαν τη διαφορά την οποία είχαν χτίσει τα προηγούμενα λεπτά να εξαφανίζεται ξαφνικά και να έχει φτάσει και πάλι διαφορά στους 10. Λαδόπουλος τώρα με την μπάλα. Γιουργίου που θα ξαναδεί στο post τον Μάρκο. Ο Μαγωδής όμως θα σταματήσει αντικανονικά την μπάλα. Έτσι έχουμε επαναφορά με τον Λαδόπουλο. Γιουργίου είναι μόνος του, θα πάρει το shoot, άστοχο, rebound του Κώστα. Μαγουδής, θα δώσει το Μαυρίδη, ο οποίος μόλις μπήκε στο παιχνίδι. Θα πάσει το Μαγουδή, η οποία όμως θα κοπεί από τον Κυριαζίδη. Και έτσι έχουμε κατοχή για τους Αβίσπας με τον Κώστα. Κώστας προσπάθησε να δει το Μαγουδή ξανά, δεν μπορούσε όμως. Θα κλαπεί η μπαλά από τον Τζορτζίου, ο οποίος θα φύγει σε εμφυδιασμό, θα εξοχίσει και θα πάρει και το φάουλ. Έχει το δικαίωμα να εκτελέσει μία συμπληρωματική βολή. Θα εξοχίσει και θα βάλει ένα έμεσο τρίποντο, θα κάνει το 51-38. Θα ξαναπάρουν πίσω τη διαφορά. Οι Suns, τρίποντο του Μαγουδίας, του Καμαρούδη, με συγχωρείτε, άστοχο. Θα κλέψει όμως και πέρα ο Ιακωβίδης. Κώστας δοκιμάζει αυτός του πλέον πόντων, εύστοχο. Αυτή τη φορά είναι εύστοχο. Και ξανά η διαφορά στους 10 πόντους. Η διαφορά έχει να πέσει κάτω από διψηφαρισμό από την δεύτερη περίοδο. Για να μπορέσουν να καταφέρουν τώρα οι Αυσπάς. Λαδόπουλος κάνει το lay-up, άστοχο. Θα κοπεί εξαιρετικά ο Μάρκος από το Μαυρίδη, γίνεται στον συνδυασμό η Αβίσπας, ένα lay-up του Μαυρίδη, άστοχο, rebound του Κυριαζίδη, ο οποίος θέλει να τρέξει στον συνδυασμό. Τζορτζίου. Κυριαζίδη, σωστάρει για 3, άστοχος, rebound του Μαυρίδη. Κώστας δίνει στον Ιακωβίδη. Ιακωβίδης θα δει μόνο τον Καμαρούδη, που σουτάρει για 3, άστοχος. Ένα ακόμα rebound από τον Μάρκο. Γιουργίου δίνει στον Λαδόπουλο. Λαδόπουλος με τσιά του στον Κυριαζίδη, ο οποίος σουτάρει ακόμα ένα σουτ 3 πόντων, το οποίο θα είναι όμως και αυτό άστοχο. μπάλα κατέληξε στα χέρια του Μαυρίδη. Καμαρούδης τώρα. 50 βήματα, θα κλείσει τη φάση με ένα δεξί λεάπ, δεν θα μπορέσει όμως. Την μπάλα ο Λαδόπουλος. Προσπάθει να δώσει τον Κυριαζίδη, θα κοπεί όμως από τον Ιακωβίδη και έχουμε αλλαγές για τους Αυσπάς. Θα βγει ο Μαυρίδης, θα μπει ο Λεμεγίδης πέρσι του. Κώστας, δοκιμάσει στους τριών πόντων, άστοχο, λιπάνω στο Λεμεγίδη, ο οποίος θα χάσει το καλάθι και την ευκαιρία να μειώσουν κάτω από τους 10 πόντους. Εξαιρετικό καλάθι του Κυριαζίδη, ο οποίος βγήκε στον εμφυδιασμό. Τελείωσε πολύ όμορφα τη φάση με ένα δεξί lay-up και πήρε για το φάουλ. Έτσι έχει το δικαίωμα να εκτελέσει μια συμπληρωματική βολή. Κυριαζίδης θα αστοχίσει, με συγχωρείτε. Το με rebound του Κώστα, ο οποίος θέλει να τρέξει στο γήπεδο. Δεν θα μπορέσει όμως. Ο διαιτητής έδειξε ότι ο Κώστας του σταμάτησε κανονικότατα. Τζοτζίου δίνει εξαιρετικά την πάση στον Κώστα και θα τελειώσει τη φάση με το δεξί. Η διαφορά ανεβαίνει και πάλι για τους Rising Suns. Πάνε στους 14. Ο Ελιμεζίδης προσπαθεί να παίξει το post. Κάνει κινήσεις και θα διαστοχίσει. Θα πάρει και το φάουλ. Θα στοχίσει και στη βολή, θα κάνει ένα έμεσο τρίποντο. Δύο λεπτά να απομένουν για τη λήξη του παιχνιδιού. Λαδόπουλος θα δώσει την πάση του Τζορτζίου. Τζορτζίου και εγώ μια φορά στο Λαδόπουλο. Ψάχνουν τους ελεύθερους παίχτες. Τζορτζίου θα δοκιμάσει το σουτ άστοχο. Rebound του Καμαρούδη. Θα βγάλει στον του Μαγουρδί. Ο Λεμεσίδης δεν θα μπορέσει να ευθερχίσει το καλάθι, θα πάρει όμως το φάουλ. Εύστοχη για τους Ολεμεζίδη. Δεύτερη βολή και αυτή εύστοχη. Και για πρώτη φορά μετά από πολύ ώρα η διαφορά κάτω από τους 10 πόντους. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτό το 1,5 τελευταίο λεπτό του αγώνα. Κυριαζίδης προσπαθεί να περάσει, θα χάσει όμως την μπάλα και ο Κώστας θέλει να δείξει τον εμφυδιασμό. Έχει ο Λεμεζίδης από πίσω, δεν τον βλέπει, θα τελειώσει όμως τη φάση και θα μειώσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Πιέζουν τώρα εδώ πέρα οι Αυσπάς για να κερδίσουν κάτι περισσότερο σε μια ακόμα κατοχή, το οποίο θα περάσει όμως εξαιρετικά, θα δεχτεί το φάουλ από τον Καμαρούδη. Έτσι καθώς μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό, οι Suns έχουν επαναφορά με τον Κυριαζίδη κάτω από τη ρακέτα. Βάλα στον Τζορτζίου. Κυριαζίδη περνάει εξαιρετικά, δεν θα μπορούσε να τελειώσει τη φάση. Ο Λεμεζίδης θα βάλει πολύ όμορφα το σώμα του και θα πάρει το rebound. Κώστα φορά. Φαφίλια ακόμη μια φορά να τρέξει το γήπεδο. Δεν βρίσκει επιλογές, θα δώσει δίπλα του τον Καμαρούδη. Καμαρούδης περνάει, δεν θα μπορούσε όμως να τελειώσει και ο Χουσαλάς θα δώσει μια πάσα στον εμφυδιασμό για τον Κυριαζίδη, ο οποίος θα ευστοχίσει και έχουμε time out για τους Θεσσαλονίκη Αβίσπας. Επιστρέφουμε σε λίγο και επιστρέφουμε και την ίσως τελευταία επίθεση του παιχνιδιού. 6 δευτερόλεπτα απομένουν. Διαβάζει στους 9. Ποιος συνεμερίζει με την μπάλα, ο οποίος σουτάρει για 3 με ταμπλό άστοχος, rebound από τον ίδιο, θα ξαναστάρει πάλι άστοχος, rebound του Κυριαζίδη. Θα δώσει Τζορτζίου μπροστά στον Μάρκο, ο οποίος ανενόχλητος θα τελειώσει τη φάση, θα διέσει και το παιχνίδι. Μαρκά μια σπουδαία νίκη για τους Suns, Καμαρούζης ο Γιαντρής άστοχος, rebound από κανέναν, καθαρά διαδικαστικά τα τελευταία δευτερόλεπτα, καθώς η νίκη έχει πάει στους Suns, τελικό σκορ 59-48, καλό βράδυ.